Κοίταγασε μια κουπέλα εκεί και έπισε πάνω μας. Τύψε 4 άτομα. Ναι. Δυνατά, πώς. Εσείς ερχόσασταν προς το Δημαϊδά. Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Αυτή πήγαινε προς Άρδασα. Ναι. Από ποια πλευρά του δρόμου είσαστε. Εδώ, ε. Δεξιά. Και αυτή, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα δηλαδή. Μπήκε η καρφή πάνω μας. Έχασε τον έλεγχο και έρθει απάνω μας. Μας διέλυσε. Έπεσα πάνω. Τύψαν πολύ τα παιδιά. Πάρα πολύ. Παιδιά, ανοίξτε λίγο, μην πατάτε εδώ, ανοίξτε λίγο, μην πατάτε, παιδιά! Να κάνουμε λίγο αστυνόμε, να δούμε τι κάνουμε. Πέτρο, έλα στο μόλις πάμε τη Βαλεντίνη, τι κάνεις να το πεις. Ναι, θα πάω εγώ, θα την κάνω εδώ. Περίμενε, άσο, την κάνω εγώ, πάσε εγώ. Θέλω να γυρίσει πίσω! Στις 1 η ώρα κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία Πτολεμαίδος για κάποιο τροχαίο, κάποιο αυτοκίνητο προερχόμενο από Άρδασα προς Πτολεμαίδα. Τα υποδηλάτες ερχόταν από Άρδασα προς Πτολεμαίδα και κάποιο αυτοκίνητο ερχόταν από Πτολεμαίδα προς Άρδασα. Λίγο έξω από την Πτολεμαίδα, δεν ξέρω για υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες μέχρι τώρα, προσέκυψε το αυτοκίνητο πάνω στους ποδηλάτες και τα άτομα μεταφέρθηκαν με το ασθενοφόρο στο Ποδοσάκι νοσοκομείο. Για τα περαιτέρω αίτια προανάκριση θα διενεργήσει η τροχέα Πτολεμαίδας. Ήταν αρκετά, ήταν μια ομάδα ποδηλατών. Ήταν μια ομάδα, άτομα ήταν μια ομάδα ποδηλατών. Τα 6 άτομα μεταφέρθηκαν στον Ποδοσάκιο. Ακριβώς τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Τι ακριβώς έγινε, τι, για πες μου. Τι να πω, εγώ παίρνω από την άλλη μεριά και ο ένας και το αυτοκίνητο βγήκε από τον δρόμο και τους παραμάτευσε όλους αυτό. Τύψε πολλά παιδιά. Ναι, έξι ήταν. Σήμερα γύρω στη 1 το μεσημέρι, δύο ταχύ αυτοκίνητο παρέσυρε ομάδα ποδηλατών στον δρόμο από το Λεμαϊδά Σάρδεσες. Με αποτέλεσμα 2 εξ αυτών να τραυματιστούν θανάσιμα και οι 4 να είναι στο νοσοκομείο μας εκτός κινδύνου. Το νοσοκομείο είναι σε ετοιμότητα για τους 4, ούτως ή άλλως. Εκφράζουμε τη βαθύ τη θλίψη μας προς συγγενείς των θανάτων.